Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σάββατο σήμερα, 23 Δεκεμβρίου 2023 και τα Χριστούγεννα πλησιάζουν επικινδύνως. Οι γιορτές πλησιάζουν επικινδύνως. Στο πνεύμα αυτό των εορτών και ειδικότερα στο πνεύμα της ψυχικής και συναισθηματικής δυσκολίας που μπορεί να επιφέρουν οι γιορτές σε πολλούς από εμάς, είπα αυτές τις μέρες να ξαναβγάλω στην επιφάνεια κάποια παλιότερα βίντεο που ήταν εδώ στο κανάλι μας και πολύ δημοφιλή, στο οποίο συζητούσαμε διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις γιορτές. Οπότε σήμερα θα σας δείξω στη συνέχεια, θα το σχολιάσω πρώτα αρκούντος, μια παλιότερη εκπομπή που έγινε πριν 8 χρόνια, wow, στο πρωτοσέλιδο με τον Ανδρέα τον Δημητρόπουλο με τίτλο «Γιορτές και οικογενειακά τραπέζια, πώς επιβιώνουμε των εορτών». Και θα δείτε ότι και τότε, 8 χρόνια πριν, μιλούσα πάλι για τη συναισθηματική αιμομιξία και πώς αυτή μπορεί να εκδηλωθεί μέσω επεμβατικών γονιών και πεθερικών, οι οποίοι επικαλούνται το συναίσθημα, ούτως ώστε τα ενήλικα παιδιά τους να περνάνε μαζί με τους γονείς τους όλες τις γιορτές και να μην έχουν καθόλου χρόνο για τον εαυτό τους, για το τέρι τους, για τους φίλους τους ή για τη δική τους οικογένεια. Να είσαι με τη μανούλα, να είσαι με την οικογένεια, την πατρική, τη μητρική, όχι μόνος, όχι μόνη, όχι με τους δικούς σου φίλους και το δικό σου κόσμο. Αύριο λοιπόν, Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2023, σας έχω δύο βίντεο. Ένα βίντεο που θα ανέβει στις 11 το πρωί γιατί είναι στυλ Αριστοτρίτης, με την έννοια του ότι είναι μια παλιότερη Αριστοτρίτη την οποία έχουμε επαναφέρει. Έχει τίτλο «Πώς θα επιβιώσουμε αυτές τις γιορτές». Και στις 5 το απόγευμα θα βγει το βίντεο «Γιορτές και άνθρωποι μόνοι». Παλεύετε? Ένα παλαιότερο βίντεο το οποίο είχε τεράστιο σουξέ, γιατί πραγματικά όταν είσαι μόνος στις γιορτές δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά υποστηρίζω πώς παλεύετε. Και την ημέρα των Χριστουγέννων θα ανέβει το πρωί, πρωί-πρωί στις 9, το βίντεο της ημέρας, το οποίο είναι φρέσκο, το έχω γυρίσει προχθές και έχει πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι απάντηση σε ένα πολύ κέριο ερώτημα που μου στείλε ένας φίλος εδώ στο κανάλι, ο οποίος μου λέει «Τα καταφέρνω τις καθημερινές ημέρες να μετατρέπω τη μοναξιά σε μοναχικότητα. Τι γίνεται όμως με τις γιορτές που εύκολα η μοναχικότητα κατρακυλάει σε μοναξιά?» Αυτό θα βγει στις 9 το πρωί το Χριστουγέννων, ώστε από την ώρα που θα ξυπνήσει κάποιος να μπορεί να το δει, τη Δευτέρα δηλαδή, 25 Δεκεμβρίου 2023. Και την επομένη, που είναι η μέρα που ονομάζουν Boxing Day οι Εγγλέζοι, το πρωί, επειδή είναι και Τρίτη, την επομένη των Χριστουγέννων, την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου, θα έχουμε ένα επεισόδιο με την Αριστονίκη μας, και η οποία έχει επιλέξει, νομίζω το έχει κάνει επίτηδες, έχει επιλέξει τίτλο «Η ψυχολογία του κακού» και εγώ έβαλα και δίπλα hashtag Boxing Day. Και την Τρίτη το απόγευμα, θα έχουμε δύο βίντεο δηλαδή την επομένη των Χριστουγέννων, θα επανέλθει ένα βίντεο το οποίο είχε γίνει παλαιότερα με τίτλο «Εσείς τσακωθήκατε οικογενειακώς τις γιορτές». Άρα σας έχω... Δεν θέλω να πω σας έχω καλυμμένους ή θα πω σας έχω σκεφτεί, με έχω σκεφτεί και ανεβάζω και βίντεο επαιτειακά που έχω σχέση με τις γιορτές. Το σημερινό βίντεο αυτό που θα δούμε σήμερα είναι μεν παλιό βίντεο, αλλά είναι διαχρονικό. Γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτά τα ζητήματα στην Αγία Ελληνική Οικογένεια. Πρέπει να πάμε στη μαμά μου στις γιορτές, πρέπει να πάμε στους γονείς μου στις γιορτές. Παίρνει πεθερά, ο πεθερός, η μαμά, ο μπαμπάς τηλέφωνο τα ενήλικα παιδιά και κάνουν επίκληση στο συναίσθημα για να τους πάρουν στο οικογενειακό τραπέζι και να τους κεράσουν. Όχι μόνο μελομακάρουνα και κουραμπιέδες και γαλοπούλα γεμιστή, πολύ συχνά τους κερνάνε και πόνο. Λοιπόν, επέλεξα αυτό το βίντεο σήμερα. Είναι από την εκπομπή με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο στο Σίγμα, το πρωτοσέλιδο, ξαναλέω, προ 8 ετίας. Δείτε την,
και οπλιστείτε με τη γνώση του ότι δεν είστε μόνοι, δεν είναι μόνοι εσείς που έχετε να αντιμετωπίσετε τα οικογενειακά τραπέζια και όλα αυτά τα δύσκολα των εορτών, είναι και άλλοι άνθρωποι. Και ξαναλέω, όσοι είστε μόνοι, έχετε αύριο 2 βίντεο να δείτε. Για το γιορτές και μοναξιά παλεύετε και πώς επιβιώνουμε αυτές τις γιορτές. Και τη μέρα των Χριστουγέννων, από το πρωί θα ανέβει το βίντεο που έχει να κάνει με το πώς η μοναχικότητα κατρακυλάει σε μοναξιά και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Είναι πολύ ωραίο το βίντεο της ημέρας των Χριστουγέννων. Είχα έμπνευση όταν το φτιάχνα. Και με ενέπνευσε και ο Μιχάλης που μου στείλε το αντίστοιχο ερώτημα. Σας στέλνω την αγάπη μου. Έχω προγραμματίσει, έχω φροντίσει για εσάς. Σκέφτομαι για εσάς πριν από εσάς. Έχω φροντίσει να υπάρχουν καθημερινά, αν όχι ένα, 2 βίντεο. Σήμερα, Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, ταξιδεύω και εγώ, θα πάω κάπου για τις γιορτές. Έχω παρόμοιες ανησυχίες, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, σε σχέση με τις γιορτές. Οι γιορτές δεν είναι το καλύτερό μου, όχι, όχι, αλλά I will survive, we will survive. Θα επιβιώσω, θα επιβιώσουμε, είναι ο τίτλος ενός τραγουδιού, I will survive. Έχετε την αγάπη μου, θα είμαι στα σχόλια, σας αγαπώ πολύ, γιορτές είναι και θα περάσουν, το σλόγκαν μας. Γιορτές είναι, θα περάσουν. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, Θέκλα Πετρίδου μαζί μας. Θα ανοίξουμε ένα θέμα με τη Θέκλα. Έχουμε λίγο χρόνο σήμερα, αλλά θα σας δώσουμε τροφή για συζήτηση, γιατί θα είναι και το θεματάκι που θα ακολουθήσει στην επόμενη συνάντησή μας. Είναι πολύ σημαντική ο ρόλος, η παρέμβαση των γονιών, πεθερικών γονιών, στη ζωή του ζευγαριού. Έχουμε δει, έχεις δει εσύ μάλλον βέβαια, φαντάζομαι δεκάδες ζευγάρια να χωρίζουν λόγω αυτής της παρέμβασης. Εμείς λίγο θα το ξεκινήσουμε με το τραπέζι το γιορτινό. Πάμε στο σόι, κάνει τραπέζι. Όχι, δεν γουστάρω. Μα μου σου του, ξεκινά ο καυγάς, τσακώνονται και περνάνε και μαύρες γιορτινές μέρες. Κοίταξε, Ανδρέα, έναν από τα πιο. Καλημέρα και καλημέρα κάθε και στον κόσμο. Κάθε μέρα απαστράπτους όποτε έρχεσαι. Παρακαλώ. Λοιπόν, έναν από τα πιο συχνά θέματα, το οποίο προκαλεί εντάσεις και καυγάδες και τριγμούς ανάμεσα στα ζευγάρια, είναι η σχέση με την οικογένεια είτε του ενός είτε του άλλου, είτε και των δύο οικογενειών. Το θέμα που έχουμε στην Κύπρο και το οποίο υπάρχει ευρύτερα και στην ελληνική οικογένεια, στην ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες το έχουμε αυτό, είναι οι γονείς να μην αφήνουν εύκολα τα παιδιά τους να ξεκολλήσουν από πάνω τους. Δηλαδή οι γονείς να προσπαθούν να αντλούν ευχαρίστηση, αγάπη, χαρά μέσα από τη σχέση τους με τα παιδιά τους, σε βαθμό ο οποίος είναι υπερβολικός και υπερβαίνει το δέσιμο μεταξύ γονιού και παιδιού, σε σημείο που υπάρχει το φαινόμενο που ονομάζεται συναισθηματική αιμομιξία. Πώς είναι η αιμομιξία η κανονική? Συναισθηματική αιμομιξία σημαίνει ο γονιός να αντλεί συναισθηματική ευχαρίστηση από τη σχέση του με το παιδί του, τέτοια την οποία κανονικά θα έπρεπε να αντλήσει είτε από τη σχέση του με τον εαυτό του, είτε από τη σχέση του με τον σύντροφο του ή άλλους ενήλικες. Η θέση μας ως γονείς είναι τέτοια, η οποία δεν επιτρέπει και δεν είναι φυσιολογικό και δεν είναι νορμάλ, να πω μια λέξη της καθημιλουμένης, να χαιρόμαστε και να παίρνουμε αγάπη από τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα έχουμε για να τα φροντίζουμε, για να τους παρέχουμε πράγματα μέχρι να ενηλικιωθούν. Αυτή η ιστορία δεν ξεκινά όταν παντρευτεί ο γιος ή η κόρη, όταν συγκατοικήσει ο γιος ή η κόρη, όταν έχει μια σχέση ζωής ο γιος και η κόρη. Αυτό το πρόβλημα ξεκινάει ίσως από τη γέννα του παιδιού. Ίσως από τις περιπτώσεις στις οποίες ακούς να κάνουμε έναν παιδί για να πάει η σχέση μας καλύτερα. Ναι, το έχω ακούσει. Ή θέλω να κάνω παιδιά για να είμαι ευτυχισμένος. Ή θέλω να κάνω παιδιά για να παντρευτώ. Ναι. Δηλαδή πόσοι γάμοι έγιναν μετά από εγκυμοσύνες. Δεν χωρίζω για τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά μπαίνουν σε μια θέση στην οποία δεν τα σεβόμαστε. Είναι έγκλημα αυτό, ναι, που συμβαίνει. Είναι έγκλημα το οποίο έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τα ίδια τα παιδιά μας, με τις σχέσεις των παιδιών μας ύστερα και με τον εαυτό μας είναι έγκλημα. Ο κάθε, ναι, άνθρωπος οφείλει, για να είναι ισορροπημένος και για να είναι καλά ψυχολογικά, οφείλει να βρίσκει ευχαρίστηση μέσα από τη σχέση με τον εαυτό του και με τη σχέση με άλλους ενήλικες, οι οποίοι δεν του χρωστάνε τίποτα, αλλά θα συνδεθούν μαζί του επειδή το γουστάρουν, επειδή τον επιλέγουν.
Έχουμε έναν αβαντάζ με τα παιδιά μας. Ότι επειδή είμαστε η μάνα τους, ο πατέρας τους, νιώθουν υποχρέωση για μας, τους τραβάει το αίμα, θέλουν να μας ευχαριστήσουν. Και πολύ εύκολα μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα παιδιά μας για να επιτύχουμε σκοπούς άλλους από την ευτυχία τους. Άμα σκεφτείς ότι μία πεθερά, μία μάνα, ένας πεθερός, ένας πατέρας, ο οποίος προκαλεί τύψεις στα παιδιά του, γιατί να μην έρθετε να με δείτε, γιατί να μην είσαστε να περάσετε τις γιορτές μαζί μας, ναι. Γιατί να μην είστε εδώ. Με έχεις αφήσει, ρε παιδί μου, με έχετε ξεχάσει εμένα, ξέρω εγώ, ναι. Τα παιδιά μας δεν είναι υποχρεωμένα να μας κάνουν να νιώθουμε χαρούμενοι και πλήρεις. Ναι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όταν είναι μικροί να τους παρέχουμε αυτά που χρειάζονται, τα υλικά και συναισθηματικά και πνευματικά αγαθά για να μεγαλώσουν, που είμαστε οι προστάτες τους. Και είμαστε επίσης υποχρεωμένοι όταν ενηλικιωθούν να τους αφήσουμε, να τους αφήσουμε να ζήσουν τη ζωή τους και να πάρουμε και εμείς τη δική μας ζωή. Ο άνθρωπος όταν κάνει παιδιά δεν πρέπει να εφησυχάζεται, να λέει «Α, έχω παιδιά τώρα, θα ζω διαμέσου των παιδιών μου». Όχι, πρέπει να ζεις διαμέσου του εαυτού σου. Τέτοια ρεαλιστική τοποθέτηση, μόνο εδώ μπορεί να την ακούσει το πρωτοσέλιδο, μόνο από τη Θέκλα την Πετρίδου. Όλοι οι άλλοι σας παραμυθιάζουν, σας λένε διάφορα. Εδώ είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια που περιγράφεις. Κοίταξε, Ανδρέα, δεν γίνεται τα παιδιά να νιώθουν υπόχρεα να κάνουν τους γονείς ευτυχισμένους. No. Οι γονείς είναι υπόχρεοι να κάνουν το δικό τους εαυτόν ευτυχισμένο, αν θέλουν να είναι ευτυχισμένοι. Δεν μου φταίνε εμένα τα παιδιά μου αν εγώ έχω ένα πρόβλημα, αν εγώ νιώθω μοναξιά, για παράδειγμα. Αν δεν πάει καλά ο γάμος μου, αν έχω γάμο, ή αν είμαι μόνος μου, μόνη μου και δεν μπορώ να βρω σύντροφο, εάν είμαι μονογονιός. Δεν μου φταίνε τα παιδιά μου. Εγώ πρέπει να βρω λύση στο πρόβλημά μου. Δεν πρέπει, Θεκλίτσα μου, αλλά πάλι οι γιορτάρες μέρες είναι, αν έχουμε κάποιο μπαμπά, κάποια μαμά, κάποιο παππού, να τον αφήσουμε μόνο του. Δεν είπα να αφήσουμε μόνος μας τους γονείς μας, ούτε τις γιορτές να μην τους επισκεφτούμε, ούτε είπα να αποφύγουμε να πάμε στα οικογενειακά τραπέζια. Δεν είναι αυτό που λέω το σύνορα. Το σύνορα προσπαθώ να εξηγήσω ποια είναι από τη δική μου οπτική η φυσιολογική σχέση γονιού και παιδιού. Τώρα, όσον αφορά στα ζευγάρια. Ναι. Τα ζευγάρια τα οποία τσακώνονται και καυγαδίζουν για το αν θα πάνε στο οικογενειακό τραπέζι ή όχι, να λέει δεν θέλω να πάω στη μάνα σου, δεν θέλω να πάω στην οικογένεια σου, δεν θέλω να πάω στον πατέρα σου. Δεν τους δημιουργείται εκείνη τη στιγμή το πρόβλημα. Δεν είναι οι γιορτές που δημιουργούν το πρόβλημα. Δεν είναι το οικογενειακό τραπέζι των Χριστουγέννων που δημιουργεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει διαχρονικά κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Απλώς φαίνεται σε αυτή την περίοδο. Αν τα αφήνουμε όλα τελευταία στιγμή και δεν λύνουμε τα προβλήματα μας και τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Αν έχουμε πρόβλημα, για παράδειγμα, ο ένας από τους δύο μπορεί να έχει επεμβατικούς γονείς. Και συνήθως το θέμα δημιουργείται όταν το παιδί των επεμβατικών γονέων δεν το διαχειρίζεται. Το αφήνει. Δεν τους βάζει στη θέση τους. Δεν ξεκαθαρίζει τη θέση. Και ο άλλος, είτε η γυναίκα του, είτε ο άντρας, ο σύντροφος του, ενοχλείται όχι από τους γονείς του τόσο, όσο από τη στάση του ιδίου. Όσοι από εμάς έχουμε επεμβατικούς γονείς ή βρισκόμαστε στη θέση που ο σύντροφος μας λέει ότι έχουμε επεμβατικούς γονείς, εμείς πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν θα αφήσουμε τον γαμπρόν ή την νύφη να λύσει το πρόβλημα. Σωστό. Ο σύντροφος μας έχει πρόβλημα με εμάς, γιατί εμείς επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό που ονόμασα προηγουμένως στη συναισθηματική νεμομιξία. Εμείς επιτρέπουμε στη μητέρα μας, στον πατέρα μας να παίρνουν τηλέφωνα, να κλαίγονται, να κάνουν παράπονα, να μας λένε ότι είμαστε καλά παιδιά επειδή μπήκαμε τακτικά. Ναι, υπάρχει το κλειδί του δικού μας σπιτιού στην πόρτα και να μπορεί να μπαίνει ό,τι ώρα θέλει μέσα ο γονιός. Όχι. Συμβαίνει. Κοίταξε, αυτό, το έλεγα και σε μια κοπέλα χθες που μιλούσαμε ιδιωτικά. Εγώ έγινα ψυχολόγος, γιατί ο πατέρας μου είναι ιερέας και πνευματικός. Και πολλές φορές όταν ήμουν μικρή στο σπίτι μας ερχόντουσαν ζευγάρια και συζητούσαν. Και άκουγα τους γονείς μου να λένε, φύγετε μακριά από τα σπίτια των γονιών σας. Σας έχτισα σπίτι από πάνω, σας έχτισα σπίτι από κάτω, φύγετε, νοικιάστε το, πάτε να βρείτε αλλού. Το νέο ζευγάρι πρέπει να είναι μόνον του. Και πρέπει να είναι μια ξεχωριστή οντότητα. Τι σημαίνει να έχει η μάνα μου κλειδί στο σπίτι μου ή ο πατέρας μου, ανά πάσα στιγμή να μπαίνει μες στο σπίτι. Πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε στο σπίτι μας και πρέπει να δικαιούμαστε να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε στο σπίτι μας, με τον σύντροφο μας, με τα παιδιά μας. Είναι άρρωστο πράγμα να έχουν οι γονείς και τα πεθερικά κλειδί στο σπίτι των παιδιών τους. Άρρωστο. Και πρέπει να τους βάλει στη θέση τους το παιδί τους, όχι ο γαμπρός ή η νύφη. Το θέμα ξέρεις είναι όμως ότι τα παιδιά εκμεταλλεύονται αυτή η κατάσταση κάποιες φορές, διότι μεγαλώνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες κάποια παιδάκια. Χρειάζεται να είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Θέλεις, γιέ μου, να κάνεις κοπελούδι, να αναλάβεις το παιδί σου.
να φροντίζεις εσύ το παιδί σου. Τώρα, εάν οι γονείς μας μπορούν κάποιες ώρες να φροντίζουν τα παιδιά για να βγούμε έξω, για παράδειγμα, ή κάποιες ώρες που δεν λειτουργεί ο παιδικός σταθμός ή το σχολείο, είναι άλλη υπόθεση. Ναι. Όμως το να φορτώνουμε τα βάρη του μεγαλώματος των παιδιών μας στους γονείς μας είναι μια ανεύθυνη πράξη. Και προσέξτε, οι γονείς οι επεμβατικοί θέλουν να το κάνουν αυτό. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες στα περιστερικά, οι οποίοι θέλουν να ανεκατεύονται στο ζευγάρι μας, να σου πούν: μα θα πας να δώσεις χρήματα, να πάρεις το παιδί στο παιδικό, αφού είμαστε εμείς εδώ. Έλα να το μεγαλώσουμε το παιδί, να το φροντίσουμε. Εγώ δεν είμαι εναντίον του να έχουν καλή σχέση τα παιδιά με τους παππούδες τους. Είμαι υπέρ, δεν είμαι εναντίον. Όμως, όταν γίνει η οικιακή μας βοηθός, η μάνα μας, η πεθερά μας, ο πατέρας μας, ο πεθερός μας, όταν γίνουν οι νηπιαγωγοί των παιδιών μας, όταν γίνουν οι φροντιστές των παιδιών μας, τότε αποκτούν δικαιώματα. Ή το άλλο, όταν μας δίνουν χρήματα, όταν μας ταΐζουν το φαγητό. Όταν μας ταΐζουν, όταν μας ποτίζουν, πολλές φορές λέω, μου λένε, ξέρεις, δεν έχουμε χρήματα για να μαγειρεύουμε, δεν έχουμε χρόνο για να μαγειρεύουμε. Η γυναίκα και μαγειρεύει, η μαμά, η πεθερά, ο πεθερός, ο μπαμπάς. Λέω, μπορείτε να τα πάρετε και να τα φάτε σπίτι σας, το τραπέζι, να κάθεται ο σύντροφος, ο σύζυγος, η σύζυγος, τα παιδιά μόνοι τους στο σπίτι τους να φάνε. Mm. Μια καλή συμβιβαστική λύση, γιατί όντως χρειάζονται και οι γονείς να βλέπουν τα παιδιά τους, είναι να βάλουμε ένα πρόγραμμα. Ξέρω, κάθε δεύτερη Κυριακή θα τρώμε στο σπίτι των γονιών μας. Ή στις γιορτές θα πάμε τη μέρα των Χριστουγέννων το μεσημέρι να φάμε εκεί, αλλά θα βγούμε το βράδυ μόνοι μας, θα κάνουμε κάτι μόνοι μας. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλό να έχουμε σχέση με τους γονείς μας. Ναι, το ζευγάρι, εάν έτσι. Εγώ που είμαι το παιδί των γονιών μου, κανονίσω τη σχέση και φροντίσω όντως ώστε οι γονείς μου να μην επεμβαίνουν στη σχέση μου και να μην δημιουργούν προβλήματα, τότε και ο σύντροφος με σύντροφος μου με την όρεξη τους έρθουν εκεί. Ναι. Γιατί είναι με εμάς που έχουν να κάνουν, να ξεχωρίσουμε τις θέσεις. Ένας άντρας είναι με τη γυναίκα του που έχει να κάνει. Ένας μεγαλύτερος άντρας ή μεγαλύτερη γυναίκα είναι με τον άντρα της ή με τον εαυτό της, με τον σύντροφο της που έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με τα παιδιά της. Οι νύφοι και ο γαμπρός που μπαίνουν σε μια οικογένεια έχουν να κάνουν με αυτόν που παντρεύτηκαν ή με αυτόν που συζούν. Δεν έχει να κάνουν με τους γονείς τους. Ο καθένας να κανονίζει τους δικούς του γονείς. Εάν καταλάβουμε αυτό το πολύ απλό πράγμα, ότι είναι δική μας ευθύνη να κουμαντάρουμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Να τους κουμαντάρουμε και να μην τους επιτρέπουμε να μπαίνουν μέσα στο σπίτι μας, να μπαίνουν μέσα στο κρεβάτι μας, μέσα στην κουζίνα μας, μέσα στο μπάνιο μας. Θα κάνουμε καλύτερη τη σχέση μας. Θα μας εκτιμά και ο σύντροφος μας. Και επίσης, εάν παραδεχτούμε στον σύντροφο μας ότι ναι, ρε παιδί μου, είναι γκρινιάρα η μάνα μου, είναι υπερβατικός ο πατέρας μου, είναι, προσπαθούν να επέμβουν ή είναι υπερβολικοί στις αντιδράσεις τους. Αν παραδεχτούμε στον σύντροφο μας το γεγονός ότι βλέπουμε κάποια ελαττώματα πάνω στους γονείς μας, τότε και ο σύντροφος μας θα μας βλέπει με πιο θετικό βλέμμα. Τι γίνεται συνήθως όμως. Κάνει παράπονο, για παράδειγμα, μια κοπέλα από τον άντρα της και της λέει: η μάνα σου τηλεφωνάει συνέχεια, έρχεται σπίτι να προσκλειδί, έχει κλειδί και μπαίνει μέσα, δεν νιώθω ελεύθερα στο σπίτι. Και της λέ, ο άντρας δεν να της πει, ναι, έχεις δίκιο, να το συζητήσουμε μαζί της, να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε λίγο αυτή την επεμβατικότητα. Της καταλαβαίνω πώς νιώθεις, της λέει, μα γιατί δεν με θες εμένα, δεν θες τη μάνα μου να δείξεις σεβασμό. Ναι. Αυτή η λέξη, έτσι. Σεβασμός, πολύ παρεξηγημένη. Δεν σέβεσαι την πεθερά σου, δεν σέβεσαι τον πεθερό σου. Όχι, ο σεβασμός κερδίζεται, δεν επιβάλλεται. Όσο χρόνο και να είσαι, όση ηλικία και να έχεις, ό,τι σχέση και να έχεις μαζί μου, αν δεν μου εμπνεύσεις τον σεβασμό, δεν θα το νιώσω. Ο σεβασμός είναι κάτι που βγαίνει από μέσα. Περάστε όσο καλύτερα μπορείτε. Έτσι. Δεν έχει τέλεια Χριστούγεννα, δεν έχει καταπληκτικές γιορτές. Όσο καλύτερα γίνεται. Να περιμένετε και λίγους καυγάδες και λίγο χαμηλή πεσμένη διάθεση εκ μέρους μας. Και όσοι από εμάς έχουμε μοναξιά, να φροντίσουμε να προγραμματίσουμε από πριν, να επισκεφτούμε τουλάχιστον ένα φιλικό σπίτι, να βρεθούμε με ένα φίλο τουλάχιστον κάθε μέρα των γιορτών. Μην μένετε μόνοι σας στο σπίτι. Να περάσουμε καλά. Βρεθείτε με φίλους και ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Λοιπόν,